Μια χαρά κάνεις ποδήλατο. Μέχρι πότε δεν ξέρω. Τη ζωή σου. Για πόση μπορεί. Ώρα. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τρεις υπέροχους κύριους που έχουμε σήμερα στην παρέα μας. Και εγώ ντρέπομαι λίγο μπροστά τους, γιατί μπορεί να μην το ξέρουν. Αλλά και μόνο που το ξέρω εγώ ότι είμαι η πιο ανίκανη γυναίκα αυτού του πλανήτη στην κουζίνα. Όχι, λίγο ντρέπομαι να το συστήσω. Κάτι κάνεις, την κάνεις πατάτες, σαμπουλάκια, αυτά εντάξει. Μια χαρά τα καταφέρνεις. Τα πολύ απλά έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάς. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις συστάσεις. Βεβαίως. Από. Από πού να ξεκινήσουμε. Θες. Από δεξιά προς τα αριστερά. Μ' αρέσει η τοποθέτησή σας. Ο κύριος Λευτέρης Λαζάρου είναι λοιπόν. Κορυφαίο σεφ, αγαπημένος. Τι κάνετε. Υπομονή. Καλώς ήρθατε. Και όνειρα ή σκέτη υπομονή. Όχι, όνειρα. Χωρίς όνειρα δεν ζει ο άνθρωπος. Mm-hmm. Οι καλές γεύσεις βοηθούν να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουμε στις γενικότερα μέρες. Η κουζίνα και στο συνιστό. Αγχολητική. Βέβαια. Άλιστα. Είναι φάρμακο. Εκτός αν κάνεις ζέσταμα να γλύψεις τα δάχτυλά σου. Δηλαδή αν μαγειρεύει η μητέρα σου και εσύ ζεσταίνεις. Απλά ζεσταίνεις. Παίζει και αυτό. Τέλεια. Ωραία συμβουλή αυτή. Κύριος Δημήτρης Χρονόπουλος είναι ακριβώς δίπλα. Έτσι είναι. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είναι μεγάλος ο τίτλος. Από ό,τι καταλαβαίνω, ειδικεύεστε στη σοκολάτα. Σοκολάτα. Ακριβώς. Είστε ο καλύτερος φίλος του κύριου Μωτάκη. Ναι. Είστε δικός μου άνθρωπος. Πολύ όμορφα. Μόλις αποκτήσατε ακόμα ένα φαν. Μεγαλώνει το φαν κλαμπ. Ωραία. Και ο κύριος Λιβαδιτάκης Δημήτρης. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Σεφ επίσης. Όχι, εγώ είμαι ο διευθυντής της τουριστικής σχολής Κοτελιέρ. Είμαι στο Κρέτα Παραντάις. Μάλιστα, χαιρόμαστε. Αλλά με αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα. Μαθαίνετε, έχετε πάρει πράγματα. Όχι απλώς μαθαίνουμε. Καταρχήν έχουμε εντυπωσιαστεί. Αυτή τη στιγμή στο Κρέτα Παραντάις έχουν έρθει οι σεφ από όλη την Κρήτη και με αυτά που έχουν κάνει ο κύριος Λαζάρ και ο Σονόπουλος. Είναι ιδιαίτερα. Αυτή είναι λοιπόν η αφορμή που σας έχουμε σήμερα εδώ, έτσι. Τα σεμινάρια που γίνονται. Ένα τριήμερο σεμινάριο υψηλής γαστρονομίας. Και εγώ θέλω. Και ζαχαροπλαστική. Και ζαχαροπλαστική. Και θέλω να ρωτήσω αν τα τοπικά κριτικά προϊόντα και η κριτική κουζίνα, γιατί η κριτική κουζίνα νομίζω διαχωρίζεται πια τα τελευταία χρόνια από τη μεσογειακή και από την ελληνική, αν έχει χώρο σε αυτό που εσείς παρουσιάζετε αυτές τις μέρες. Εγώ θεωρώ ότι ο πιο ειδικός είναι ο κύριος Λαζάρου. Να μιλήσει αυτό. Καταρχήν να διορθώσω ότι η ελληνική κουζίνα είναι μία. Και δυστυχώς δεν έχει συνταγογραφηθεί. Εθνική ελληνική κουζίνα δεν έχει συνταγογραφηθεί. Έχει συνταγογραφηθεί η κριτική, η κουζίνα της Πελοποννήσου, της Μακεδονίας. Αλλά ένα βιβλίο ενιαίο δεν υπάρχει. Των Επτανήσων. Εθνική ελληνική κουζίνα δεν έχει συνταγογραφηθεί. Η ΟΤΕΚ έχει κάνει μια προσπάθεια, αλλά λείπουν πράγματα, θέλει ακόμα δουλειά. Άρα ένα το κρατούμενο πρέπει να συνταγογραφηθεί η εθνική κουζίνα. Μην ζητήσουμε ευθύνες τώρα. Θα μπλέξουμε. Θα μπλέξουμε. Γεγονός είναι ότι πρέπει να γίνει. Μήπως είναι λίγο βαρύ να πούμε ευθύνες, εντάξει. Δεν μπορείς να δώσεις και ευθύνες και να αποδώσεις ευθύνες. Γεγονός είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί. Εθνική ελληνική κουζίνα πρέπει να φτιαχτεί. Για να υπάρχει και διδαχτεία Έλληνες σε όλα τα σχολεία. Ιδιωτικά ή κρατικά. Δεν γίνεται. Πάμε λοιπόν στο παρακάτω. Σίγουρα τα κριτικά προϊόντα τιμούν την Ελλάδα. Γιατί είναι εξαιρετικά. Και αυτό που έχω δηλώσει πάρα πολλά χρόνια, γιατί δραστηριοποιούμε στην Κρήτη πολλά χρόνια. Δεν είμαι ούτε επισκέπτης. Δουλεύω γύρω στις 60 με 80 μέρες το χρόνο στην Κρήτη, άρα περίπου το 1 τρίτο του έτους. Αυτό λοιπόν που κάνω είναι μέσα από τη μαγειρική, και αυτό έχει μεγάλη αξία, να δείχνω την υπεραξία του προϊόντος. Η υπεραξία του προϊόντος έρχεται μέσα από το μαγείρεμα. Από εκεί και δημιουργείς. Φαντάζομαι από το σωστό μαγείρεμα. Από τη σωστή εκτέλεση της κάθε συνταγής. Όταν μιλούμε για μαγειρική, μιλούμε για μια καλή μαγειρική. Δεν μιλούμε για αλεξιπτωτιστές στον χώρο. Ούτε για κακούς μαγείρους. Μιλάμε για συνειδητοποιημένους καλούς μαγείρους. Η λέξη σεφ είναι πολύ τραβηγμένη, δεν τη χρησιμοποιώ σχεδόν ποτέ. Γιατί και εγώ ακόμα μαθαίνω μετά από 44 χρόνια μαγειρική, 48, 47 κάπου εκεί είναι. Ακόμα μαθαίνω. Γιατί οι αγορές εξελίσσονται, επηρεάζεις από πολλά πράγματα. Θα σας πω παράδειγμα ότι σήμερα έχει έρθει ένας εξαιρετικός παραγωγός όπως είναι ο Καραλάκης στην Ιεράπετρα και μας έφερε από βότανα μέχρι σαλατικά και χορταρικά που μας κατέπληξε όλους. Και είναι μια μοναδικότητα. Δεν υπάρχει άλλος από τον Καραλάκη σε όλη την Ευρώπη. Δεν θέλω να ανακατέψω άλλες τρίτες χώρες, αλλά στην Ευρώπη είναι ένας, αυτός. Αν καταλάβει τι κρατάει στα χέρια του, θα βοηθήσει πάρα πολύ και τους μαγείρους και την οικονομία. Είπατε τώρα μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Θεωρείτε ότι οι κριτικοί ξέρουν τι καλλιεργούν, έχουν την αίσθηση της αξίας των προϊόντων τους. Όχι. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί.
Δραστηριοποιούμε τα τελευταία 3 χρόνια στο ξενοδοχείο Κνωσό στο Κοκκινιχάνι, της οικογένειας Λογιάδη. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσω. 3 χρόνια όμως κάναμε event κάθε μήνα ένα κριτικό προϊόν. Είτε από τα Χανιά, είτε από το Ρέθυμνο, είτε από το Ηράκλειο, είτε από όλη την Κρήτη. Θα σας πω ότι ελάχιστοι τίμησαν αυτές τις εκδηλώσεις. Κριτική. Απευθύνονταν σε κριτικούς, μήπως θεωρούσαν. Εγώ όταν είσαι στο Ηράκλειο δεν είναι δύσκολο να φέρεις. Μήπως απευθύνεται σε τουρίστες, δεν ξέρω. Όχι, γιατί είναι χειμώνας. Τα περισσότερα event γίνονται το χειμώνα. Γιατί το καλοκαίρι είναι ένα ξενοδοχείο, έχει τη δράση του, έχει τη δουλειά του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις και event. Οπότε μιλάμε για τους 7 περίπου μήνες το χρόνο. Τους νεκρούς τουριστικούς μήνες ουσιαστικά της Κρήτης. Το στήριξαν πάρα πολύ η οικογένεια Λογιάδη και ο Γιάννης και ο Γιώργος. Το στήριξαν πάρα πολύ. Και βέβαια και ο Βασιλάκης, ο διευθυντής του ξενοδοχείου, και όλοι οι συνεργάτες της οικογένειας Λογιάδη. Και φυσικά εγώ και οι συνεργάτες μου. Ο Γιάννης ο Μάργαρης που ήταν επικεφαλής στην κουζίνα εκεί. Αν το θυμόσαστε από τα παιχνίδια του πρώτου MasterChef. Ένα εξαιρετικό παιδί, εξελίσσιμο. Οι Κρήτες δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα. Ήρθανε οι πελάτες του Σουέλ. Εγώ θα ήθελα να δω και την περιφέρεια και τους νομάρχες και το Δήμο, το Δήμαρχο, συγγνώμη. Θα ήθελα να τους δώσω αυτές τις εκδηλώσεις. Να στηρίξουν τα κριτικά προϊόντα. Εγώ δεν το είδα αυτό. Δεν μπορεί να έρχεται ένας Πειραιώτης και να αποδώσω τιμή, φόρο τιμή στον Μπουλά, γιατί είναι Πειραιώτης κι αυτός. Να κάνω μια παρένθεση. Θα μπορούσατε να μας πείτε και δύο λόγια, αν θέλετε. Και φίλος μου πολύ. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτή η προσπάθεια που γινόταν και που ελπίζω να συνεχιστεί στο Κνωσός και να το κάνουν και άλλοι στην Κρήτη, να δώσουν υπεραξία στα τοπικά προϊόντα της Κρήτης μέσα από τη μαγειρική, να συνεχιστεί και να βοηθηθεί όσο γίνεται και όσο μπορούμε να τη βοηθήσουμε. Να γίνει εξαγώγημο προϊόν και το χαρουπόμελο, και τα σαλιγκάρια, και τα κάστανα. Εδώ έκανα τις πέστροφες από το Ζαρός και η μισή Κρήτη δεν ήξερε ότι έχει πέστροφες. Δεν το βγάζω παράπονο, απλά λέω ότι πρέπει κάποια στιγμή να βοηθήσουμε και να αγαπήσουμε τα προϊόντα μας. Μήπως, δεν ξέρω, μήπως το θεωρούμε λίγο δεδομένα, γι' αυτό δεν έχουμε ασχοληθεί. Ότι και καλά, από μόνο τα προϊόντα είναι αρκετά δυνατά. Όχι, εγώ νομίζω να σας πω. Επειδή η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί και επειδή η Κρήτη είναι πρικισμένη με πάρα πολλά πράγματα, στηρίχθηκε στον τουρισμό, κατεξοχήν στον τουρισμό και άφησε πολλά πράγματα σε δεύτερη μοίρα. Okay. Δηλαδή, ακόμα και ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη, μην ξεχνάτε ότι είχε πάει προς τα πίσω. Έχει μείνει πίσω. Έτσι. Μην ξεχνάτε την προσπάθεια που έγινε πριν από πολλά χρόνια να ξυλώσει η Κρήτη τον ελαιώνα της και τις ελιές της. Έγινε αυτό. Mm-hmm. Προσπαθήσαμε να γίνει, να φυτέψουμε κάτι άλλο. Που το λάδι είναι μοναδικό. Έτσι. Το κριτικό. Είναι κάτι εξαιρετικό. Ευτυχώς δεν έγινε, δεν ολοκληρώθηκε. Ευτυχώς δεν έγιναν αυτά. Ευτυχώς δεν έγιναν αυτά. Μας θυμίζω μια ιστερία πριν από πολλά χρόνια που θέλουν να μας πείσουν να τρώμε καλαμποκέλο και όχι ελαιόλαδο. Δεν ξέρω αν τα θυμόσαστε αυτά. Είστε αρκετά μικρότεροι από μένα. Και λόγω του ότι εγώ είμαι μεγαλύτερος και της δουλειάς, τα θυμάμαι πάρα πολύ ζωντανά όλα αυτά. Έχει δεχτεί διάφορες επιθέσεις το λάδι, το ελαιόλαδο. Γενικά έχει δεχτεί επιθέσεις η Ελλάδα. Ναι. Και τώρα επίθεση δέχεται. Είναι όμως πολύ κρίμα να δέχονται τα συγκεκριμένα πολύτιμα προϊόντα επιθέσεις από τους ίδιους τους κριτικούς, από τους ίδιους τους παραγωγούς. Όχι, όχι, μην το βαρύνουμε. Εμέσως πλήν, σαφώς δεν είναι επίθεση. Όταν αδιαφορούμε ή όταν. Και η παθητική στάση είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι παθητική. Είναι αυτό που σας είπα. Έδωσε πολύ μεγάλη βαρύτητα στον τουρισμό. Και ξέχασε κάποια πράγματα. Μα στον τουρισμό τι προσφέρουμε? Ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα που προσφέρουμε δεν είναι τα προϊόντα μας. Δυστυχώς όχι, προσφέραμε και προσφέρουμε ακόμα άλλα πράγματα. Μην ξεχνάτε ένας πρωινός μπουφές, τι πράγματα και τι προϊόντα έχει πάνω. Και ιδιαίτερα όταν πουλάς βραχιολάκι. Για σκεφτείτε τι έχει. Δεν έχει τίποτα κριτικό πάντως. Πόση προσπάθεια έχει γίνει για το κριτικό πρωινό ή για το ελληνικό πρωινό? Πόση προσπάθεια έχει γίνει? Και όμως βλέπετε ότι πηγαίνουμε ένα βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω. Άντε ένα μπροστά, άντε λίγο πίσω. Άντε λίγο υπομονή. Ναι, εδώ βέβαια όμως εμπλέκονται και τα ξενοδοχεία, έχουν κάποια ευθύνη, διότι στην προσπάθειά τους να έχουν λιγότερα έξοδα μπορούν να πέσουν στην παγίδα και να έχουν κάτι. Έχουν χάσει το νόημα αυτό που λένε παροχή υπηρεσιών. Έχουν μπερδέψει ποια είναι η σωστή παροχή υπηρεσιών στο ξενοδοχείο. Έχουν εγκλωβιστεί στο καλό δωμάτιο, το καλέσθητο και έχουν χάσει την ουσία και της επίσκεψης. Και ο πελάτης δηλαδή ευθύνεται. Όχι ο πελάτης, η επιχείρηση. Και η επιχείρηση. Γιατί όταν ο πελάτης θα συνεχίσει να έρχεται και να ξαναέρχεται,
Γιατί έχει πάρει ένα ωραίο πρωινό, γιατί έχει φάει ένα ωραίο μεσημεριανό. Να έχει λόγο. Βέβαια, εγώ θα ωραία ρίξω δωμάτια ευθύνη. Και ξενοδοχεία, ευθύνη. Νομίζω μπορείς να βρεις παντού. Ναι, δεν είναι αλλά ο πελάτης όμως αυτό σκέφτεται πρωτίστως. Λέει ένα καλό δωμάτιο με γεύμα. Δεν τον ενδιαφέρει ποιο είναι το γεύμα. Σπανίως το ψάχνει. Άμα του το δώσεις όμως το καλό το γεύμα, θα τον ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λιβαδιδάκη μέσα από την εμπειρία του όλα αυτά τα χρόνια. Έχετε δει τελικά αν ο ξένος που θα έρθει από μια άλλη χώρα και θα επισκεφθεί το νησί μας, αν μέχρι πριν από λίγα χρόνια γευόταν γεύσεις του τόπου του. Και ξαφνικά αλλάζει όλο αυτό και γεύεται δικές μας γεύσεις. Τον βλέπετε τον ενθουσιασμό. Θα προσθέσω αυτό που είπε ο κύριος Λαζάρου και ο κύριος Χρονόπουλος. Πολλές φορές είναι και θέμα εκπαίδευσης. Δηλαδή, πολλοί ξενοδόχοι πιστεύουν ότι θα είναι πιο οικονομικό το να πάρεις το ένταμα από το να πάρεις τη γραβιέρα. Έτσι, ξεκινάμε και από εκεί. Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και ένας λόγος που εμείς στη σχολή, στα νέα παιδιά, που είναι εδώ από την Κρήτη, που είναι από όλη την Ελλάδα, δίνουμε την ευκαιρία να δουν σε πραγματικά πώς μπορούν να δουλέψουν όλα αυτά τα υλικά. Απ' την άλλη, όμως, να προσθέσω, υπάρχουν κάποιοι παραγωγοί οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν, έχουν αντιληφθεί η ποιότητα των προϊόντων. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Λαζάρου και με τον κύριο Χρονόπουλο ότι όντως, αν αντιληφθούμε τι έχουμε στην Κρήτη, μπορεί να προηγηθεί. Έτσι και θεωρώ ότι και ο κύριος Λαζάρου και ο κύριος Χρονόπουλος, με αυτή την εμπειρία που έχουν, είναι αυτό, να δώσουμε την εμπορική αξία. Και μέσα από την εκπαίδευση που κάνουμε στη σχολή, στα νέα παιδιά, έτσι από σεμινάρια, όταν δεις πώς, όταν γνωρίζεις τα υλικά και, ξέρεις να τα δουλέψεις, όλο αυτό. Απλώς θέλει μια δυναμική. Οπότε η προσπάθεια προφανώς δεν σταματάει. Θέλει συνέχεια προσπάθεια, θέλει να το κόσμος να αλλάξει νοοτροπία κατά τη γνώμη μου. Είναι θέμα νοοτροπίας και παιδείας. Έτσι. Και όχι μόνο στα ξενοδοχεία, νομίζω και στο σπίτι του καθενός. Παντού, στα εστιατόρια. Θα σας εξηγήσω κάτι. Αν πάτε σε ένα χωριό γύρω στα 10 χιλιόμετρα πάνω στο βουνό και σταματήσετε σε μια ταβέρνα να φάτε, σίγουρα θα σας πει ότι έχει σαλάτα ρόκα, παρμεζάνα και βαλσάμικο. Νομίζω ότι, αν σκεφτείτε, είμαι μέσα σε αυτό που λέω. Βεβαίως. Δεν θα σας πει κανένας, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, ότι έχει μια ωραία ρόκα ή ένα ωραίο σταμναγκάθι με ρόδι, με μια βινεγκρέτ, με μια σάλτσα δηλαδή από χαρουπόμελο και μια γραβιέρα παλαιωμένη 6-8 μηνών Κρήτης. Αυτό δεν θα σας το πει κανένας. Αυτό εμένα με πληγώνει. Με στεναχωρεί. Νομίζω είναι και προσβλητικό. για μας, ναι. Για τους μαγείρους. Το να μην αξιοποιείς τα προϊόντα σου, το να μην έχεις την παιδεία και την εκπαίδευση. Γιατί εγώ δεν τα βάζω ούτε με τον πελάτη, ούτε με τον καταναλωτή. Ο πελάτης καταναλωτής εκπαιδεύεται. Μαθαίνει. Πριν από 30 χρόνια που άνοιξε το Βαρούλκο, υπήρχαν πιάτα που μου τα απορρίψανε και μετά από 10 χρόνια τα λατρέψανε. Το ίδιο πιάτο. Άρα δεν ήταν έτοιμος ο ουρανίσκος να δεχτεί μια γεύση τέτοια. Μα πώς είναι δυνατόν ένας ουρανίσκος να μην είναι έτοιμος να δεχτεί τέτοια πιάτα όταν έχει γαλουγηθεί με αυτά τα πιάτα. Όχι. Σε πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης. Όχι, δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Δεν είναι έτσι. Πρώτα ήρθαν οι Ιταλοί και κοροϊδεψαν την Ελλάδα με τα καραμελωμένα νερά που τα ονομάσανε βαλσάμικα. Γιατί για να αγοράσει ένα καλό βαλσαμικό ξύδι, τα 150 ml κοστίζουν πάνω από 70-80 ευρώ. Δεν μπορεί να πουλάτε το 500 ml στα σούπερ μάρκετ. Με 1,5 ευρώ και να μην καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Άρα εδώ είναι ένα το κρατούμενο, μια πληροφόρηση. Θα σας πω το εξής, ότι σε όλο τον κόσμο, αν αναρτήσει μια ταμπέλα και γράψει Ιταλική κουζίνα, την επόμενη μέρα θα πάει ο εμπορικός ακόλουθος ή κάποιος από την πρεσβεία και αν δεν έχει 7 προϊόντα Ιταλικά μέσα το μαγαζί, του ζητάει να κατέβει η πινακίδα κάτω. Να γράψει πιτσαρία, να γράψει κάτι κουζίνα, άλλο. Κάτι. Όχι Ιταλική κουζίνα. Εδώ δεν υπάρχει καμία προστασία. Είπαμε κάποια στιγμή ότι θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε με το ελαιόλαδο. Να αναγράφουμε τους καταλόγους. Στο εξωτερικό, αν κάποιος πει ότι έχει ελληνική κουζίνα, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Όχι, βέβαια. Όχι, όχι. Ακάλυπτο. Πηγαίνετε στη Γαλλία, πόσα και καλά ελληνικά εστιατόρια υπάρχουν, θα βάλετε τα κλάματα. Να πούμε, την επόμενη χώρα που είναι η Γερμανία. Που ο οικονομικός μετανάστης μετά από την Όπελ έφτιαξε ελληνικό εστιατόριο. Και μαγείρεψε το μουσάκα όπως τον έκανε η μαμά του, στην Καρδίτσα. Δεν έχω κάτι με την Καρδίτσα, μου ήρθε και το είπα. Σκεφτείτε όμως πώς ήταν αυτός ο μουσακάς. Που από τα φανάρια της Όπελ έφτιαξε μουσακά. Ναι. Όποιος Γερμανός έφτιαξε αυτό, ναι, όποιος έφαγε αυτό το μουσακά δεν ήθελε ποτέ να ξαναφάει μουσακά. Ή αν έτρωγε κάτι άλλο στην Ελλάδα μουσακά, θα λέγε τι είναι αυτό. Εμένα με πήγανε στη Γερμανία πριν από 4 χρόνια 5 να μου δείξουν ένα εστιατόριο
που η ταμπέλα έγραφε «Η όρνηθε στο Αριστοφάνη». Η ταμπέλα ήταν αυτή. Ναι, η ταμπέλα. Και ήταν ένα εστιατόριο που έκανε ψητά κοτόπουλα. Ωραία. Βλέπετε ότι εκτός από την ιστορία, εκτός από, από τα υλικά μας και από την αγάπη, για την Ελλάδα δηλαδή, δεν σεβόμαστε και την ιστορία μας. Οι όρνηθες του Αριστοφάνη έχουν να κάνουν και λίγο με την ιστορία μας. Έτσι. Και όμως αυτό το μαγαζί δεν πήγε κανείς να τον παρακαλέσει έστω να βάλει. Οι όρνηθες ή Αριστοφάνης, αν τον λέγανε Αριστοφάνη τον Κακομοίρη. Ναι. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι. Ο κόσμος εκπαιδεύεται, μαθαίνει. Δεν είναι ότι μεγαλώσαμε. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα πριν από 60 χρόνια είχε γερμανική κατοχή και εμφύλιο. Και τώρα έχει. Τώρα έχει μια άλλη κατοχή. Αλλά βλέπετε όμως ότι δεν είναι. Δηλαδή, έχουμε μια ιστορία πίσω μας πολύ μικρή. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να σνομπάρουμε ξαφνικά. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε την παρμεζάνα σαν να μας μεγάλωσαν με παρμεζάνα και να μας. Και να ψάχνουμε απεγνωσμένα να βρούμε την παρμεζάνα. Ναι, και να σνομπάρουμε τη γραβιέρα. Είναι πολύ τραβηγμένο. Ναι, αυτό λέω ότι πρέπει να συνταγογραφηθεί η εθνική κουζίνα, πρέπει να αγαπήσουμε τα προϊόντα μας, πρέπει να αγαπήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, πρέπει να αγαπήσουμε τα προϊόντα μας για δύο βασικούς λόγους. Ότι η κατανάλωση των ελληνικών προϊόντων δίνει μια θέση εργασίας. Σωστά. Σε έναν άνεργο. Πολύ σημαντικό. Και βοηθάει την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια. Η γραβιέρα πρέπει να πουληθεί έξω, όχι μόνο στην Ελλάδα. Άρα βοηθά τη βιομηχανία να κάνει ανάπτυξη. Ή τη βιοτεχνία, αν θέλετε. Οι Ιταλοί τι έξυπνο κάνανε. Πάρτε έναν κατάλογο εστιατορίων. Να δείτε πόσα ιταλικά προϊόντα έχει μέσα. Τι κάνανε. Καταφέρανε μέσα από δύο πράγματα να βάλουν τα υλικά τους. Στην πίτσα επάνω, δείτε πόσα ιταλικά προϊόντα υπάρχουν. Και εμείς δεν κάναμε μια επίθεση με την πίτα. Μόνο η Ελλάδα έχει πίτες. Δεν κάναμε μια και επίθεση. Και πόσες διαφορετικές. Ναι, ναι. Δεν κάναμε μια επίθεση. Αυτό το μαραθοπιτάκι θα μπορούσε να τρώγεται σε όλο τον κόσμο. Εξαιρετικό. Το συνταγογραφήσαμε όμως. Το πουλήσαμε στην Ευρώπη. Το βγάλαμε σε εκδηλώσεις έξω. Πήγαμε σοβαρά σε μια έκθεση στην Ευρώπη να το υποστηρίξουμε. Σίγουρα όχι. Θεωρείτε ότι αν κάποιος είχε όλη αυτή τη θέληση και την όρεξη να το κάνει, θα είχε τη στήριξη του κράτους και της Ελλάδας γενικότερα. Γιατί ανακατεύουμε το κράτος, γιατί το κάνουμε αυτό το λάθος. Το κράτος το μόνο μπορεί να νομοθετήσει. Τίποτα παραπάνω. Σίγουρα το να μου πείτε να χρηματοδοτηθεί από την τράπεζα. Ναι, είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι άλλο. Το κράτος εκτός από το να νομοθετεί, δεν χρειάζεται παραπάνω. Πρέπει να πηγαίνει σπίτι του. Ο ιδιώτης είναι αυτός που πρέπει να βρίσκει το έδαφος σε μια συνεργασία σίγουρα με τον νομοθέτη για να μπορεί να κάνει το εργοστάσιο του βιώσιμο και να το κάνει με εξωστρέφεια και να αυξήσει την παραγωγή του. Οι Ιταλοί τι κάνανε. Πήραν το τυρί, κράτησαν 30% παράδοση και βάλανε 70% βιομηχανία. Εμείς τι κάναμε. Κάναμε ή την οικοτεχνία ή τη βιομηχανία. Δεν μπερδέψαμε τίποτα από αυτά. Για να υπάρχει μεράκι στη βιομηχανία, πρέπει να μπει η παράδοση. Mm-hmm. Χωρίς την παράδοση δεν μπορούμε να έχουμε καλή βιομηχανία. Εμείς τα μπερδέψαμε αυτά. Δεν τα εφαρμόσαμε σωστά. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Χρονόπουλο, τι γίνεται με τη ζαχαροπλαστική. Ισχύουν τα ίδια πράγματα. Ζαχαροπλαστική. Δυστυχώς, ζαχαροπλαστική. Εντάξει, πλέον υπάρχουν αρκετοί καλοί ζαχαροπλάστες. Αλλά δυστυχώς δεν είμαστε στο επίπεδο που θα έπρεπε να είμαστε. Εγώ, ας πούμε, τελειώνοντας τη σχολή των ιστορικών επαγγελμάτων το 1992, θυμάμαι ότι ήμασταν ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με την Ισπανία. Θα φέρω ένα παράδειγμα την Ισπανία. Σεράνο στην Ελλάδα, σεράνο στην Ισπανία. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστούν. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν πάρει και τα ενία από τους Γάλλους. Αυτό που λέει ο Δημήτρης είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς, δυστυχώς, με απειροελάχιστες εξαιρέσεις, με πολύ κόπο, πολύ αγώνα και απίστευτη προσπάθεια. Τρέχουμε να προλάβουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχουμε χάσει τώρα. Να μείνουμε στα ίδια. Για να μην πέσουμε τον κρέμο. Δεν υπάρχει κατάλληλη παράδοση. Τρέχουμε λίγο ο καθένας από μόνος του. Μήπως μπορέσει και βοηθηθεί η επόμενη γενιά. Το θεωρούμε λιγάκι δεύτερο το να ασχοληθεί κάποιος με τη ζαχαροπλαστική από ό,τι με τη μαγειρική. Όχι, δεν το θεωρούμε δεύτερο. Απλά δεν έχουμε την υπομονή. Αυτό που είπε ο Λευτέρης προηγουμένως. Δεν έχουμε την υπομονή να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο.
ο κόσμος, δηλαδή εγώ παραδείγματος χάρη, όταν ξεκίνησα να κάνω ζαχαροπλαστική, δεν ήμουν εκπαιδευμένος. Δεν ήξερα ούτε τις γεύσεις ούτε τίποτα. Mm. Περνώντας ο χρόνος, εκπαίδευα και τον ουρανίσκο μου. Αυτό πρέπει να το κάνω εγώ σε κάποιους άλλους. Αλλά αυτό θέλει επιμονή και υπομονή. Mm-hmm. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή δεν γίνεται να κάτσεις να κάνεις μια γεύση γνωσία σε 4-5 διαφορετικές σοκολάτες και να αντιληφθείς με την πρώτη ποια είναι η καλή ή ποια είναι η κατώτερη ποιότητα. Αυτό θέλει εκπαίδευση. Εθνικό γλυκό έχουμε. Εθνικό γλυκό. Δύσκολη ερώτηση. Ουσιαστικά, δική μου γνώμη είναι ουσιαστικά δεν έχουμε εθνικό γλυκό. Mm. Παραδοσιακό έχουμε. Ο μπακλαβάς. Άλλο ο μπακλαβάς νομίζω ότι είναι κλεμμένο εθνικό φαγητό. Έχει, μας ανήκει. Έχει, ναι, αλλά μας κατοχυρώθηκε τουλάχιστον. Παραδοσιακό γλυκό έχουμε. Που ο Δημήτρης, πρέπει να σας πω ότι, και το έχω δηλώσει εκτός από φίλος μου, από συνεργάτης μου, από αδερφός, ο εξαιρετικός αυτός καλλιτέχνης, γιατί καλλιτέχνης, εάν φάτε μελομακάρονο από το Δημήτρη, δεν θα θελήσετε να ξαναφάτε ούτε της μαμάς σας. Στεναχωριέμαι για τη μαμά σας, αλλά έτσι. Με ή χωρίς μυγδάλι. Μεγάλη προκλήση αυτή. Γιατί έχω και ιδιαίτερη αδυναμία. Υπάρχουν και οι δύο. Καλή πάρα. Μάλιστα, ωραία. Όπως και κουραμπιεδάκι από το Δημήτρη. Λοιπόν, το παραδοσιακό γλυκό θα μπορούσε δηλαδή να είναι η βάση μια αφετηρία για να ξεκινήσει κάποια άλλα πράγματα. Έτσι, μπαίνω στα δικά του πράγματα όχι, μέσα και δεν θέλω. Αλλά έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή το αμυγδαλωτό ή. Πρόσφατα είχαμε κάνει ναι. για ένα τραπέζι τέλος πάντων. Κάτι εξαιρετικό. Όπως τα μιλιτίνια. Είχε... Ή τα σκαλτσουνάκια που κάνετε στην Κρήτη. Τα μιλιτίνια νομίζω ότι είχαμε συναντήσει στα Κύθυρα. Ναι, και, στα, και σε πολλά νησιά. Ναι. Όπως το μασουράκι της Χίου. Έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν μαθαίνουμε πρώτα τη βάση. Προσπαθούμε. Οι περισσότεροι ζαχαροπλάστες πλέον. Το πρώτο πράγμα που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα κάνουν αφρούς, πώς θα κάνουν σφαιροποιήσεις, πώς θα κάνουν ένα γλυκό να χοροπηδάει από εδώ απέναντι και αντίστροφα τέλος πάντων, αλλά χωρίς να έχουν την υποδομή και τη γνώση στην παράδοση. Όπου αν δεν ξέρεις την παράδοση, πώς θα στηριχτείς να κάνεις κάτι αυτό καλό. Δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια η ζαχαροπλαστική στάθηκε πιο πολύ στο ΕΦΕ. Ακριβώς. Στο πώς θα δείξει το γλυκό και όχι τι γεύση θα έχει. Έτσι, συνέβη το ίδιο και στη μαγειρική. Όχι. Είναι η ιδέα μου. Όχι. Δεν έχει συμβεί στη μαγειρική αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν οι μαγείροι που μαγειρεύουν για εντυπωσιασμούς, αυτό που λέει ο Δημήτρης. Υπάρχουν οι ζαχαροπλάστες που κάνουν και αυτοί τους δικούς τους εντυπωσιασμούς. Όλα αυτά που σας λέω εντοπίζονται σε ένα πράγμα. Δεν έχει συνταγογραφηθεί εθνική κουζίνα. Διδαχτέα ή στα σχολεία. Εκεί θα μπορούσε να υπάρχει και το παραδοσιακό γλυκό που 4-5 σαν τον Δημήτρη τον Χρονόπουλο θα είχαν πάρει το αμυγδαλωτό ή το μασουράκι της Χίου, θα το είχαν απογειώσει. Και να το είχαν βάλει στο χάρτη το γαστρονομικό. Είναι κάτι που σκέπτεστε να κάνετε στο μέλλον? Μόνο ότι δεν μπορώ να τα κάνω αυτό. Μόνο ότι δεν μπορώ να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω την καλή διάθεση και λέω τα πράγματα που πρέπει να τα ακούσουν κάποιοι και να φροντίσουν να υλοποιήσουν κάποιες σκέψεις. Για να σταματήσουν να μας προσφέρουν μετά. Ναι. Τι μπορεί να χρειαστεί, μπορεί να χρειαστεί πολλούς μαζί να συγκεντρωθεί. Φυσικά, μέσα από θεσμικά όργανα. Εδώ στην Κρήτη υπάρχει το καλύτερο σεφ κλαμπ. Με τον καλύτερο άνθρωπο. Που θα μπορούσε να έχει η μαγειρική και τον Αγάλο. Εξαιρετικός συνάδελφος, εξαιρετικός άνθρωπος. Εξαιρετικός. Θα μπορούσε η Κρήτη όχι να μείνει στη σταγογράφηση της κριτικής διατροφής ή κουζίνας. Θα μπορούσε να είναι το ξεκίνημα μιας εθνικής κουζίνας. Με τα καλούδια της. Ναι. Μέσα σε αυτή την συνταγογράφηση, με τη βοήθεια της ΟΤΕΚ, με θεσμικό όργανο, το Chef Club της Αθήνας, της Μακεδονίας, εν πάση περιπτώσει, και με 10 μαγείρους που είμαστε έξω από το Chef Club, γιατί το Chef Club αποκλειστικά ή περίπου, αν θέλετε, έχει να κάνει με τους μαγείρους ξενοδοχειακούς, θα μπορούσαν να είναι και 10 μαγείροι από την Ελλάδα που έχουν αποδείξει και έχουν βάλει στο τραπέζι και στον ουρανίσκο του καταναλωτή κάποια πράγματα διαφορετικά, και κάποιες ιδέες έχουν προχωρήσει ακόμα και σε επίπεδο Ευρώπης και Αμερικής, να συνταγογραφηθεί μαζί με κάποια σχολή, να συνταγογραφηθεί η εθνική κουζίνα. Να μπορέσει σιγά σιγά η Ελλάδα να στέκεται στα πόδια της και σε αυτό το κομμάτι. Είναι αυτή τη στιγμή να πάρει την προϋπόθεση. Αφορά και την οικονομία μας. Βεβαίως το αφορά. Βεβαίως, έχετε πρέπει αφορά. Να γίνει αυτό. Αχή. Δεν μπορεί να καθυστερήσει κι άλλο. Είμαστε 2014. Ένα τουριστικό κομμάτι. Θέλουμε να πουλάμε τουριστικό πακέτο. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα, ιδιαίτερα η Κρήτη, να είναι 12 μήνες
προορισμός. Αν δείτε όμως τα ξενοδοχεία, έχουν πουληθεί και έχουν φτιαχτεί έτσι μόνο για καλοκαίρι. Ναι. Όμως, γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά λίγο χθες το βράδυ, βγήκαμε έξω με την παρέα εδώ που μας φιλοξενεί και ο Δημήτρης και ο Γιάννης και η Δέσποινα και όλη αυτή η παρέα της Χοτελιέ, που τους ευχαριστώ δηλαδή για το κάλεσμα αυτό και για την πρόταση πρόσκληση που ήταν για μας. Και βγήκαμε έξω να φάμε και ήταν 20-22 βαθμούς, 21 δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Γεγονός ότι είμαστε με τα μπλουζάκια. Φλεβάρι μήνα, έτσι. Ναι, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη και η Αμερική είναι στην κατάψυξη, mm-hmm. ή στην πλημμύρα. Εμείς έχουμε χαρά Θεού. Και δεν είναι μόνο η Κρήτη, και η Αθήνα έτσι ήταν προχτές που, εχθές που ήρθαμε. Mm-hmm. Άρα έχουμε μια, αυτό το δύσκολο που έχουν οι άλλες χώρες, τον ωραίο καιρό, την ωραία χώρα, είναι δύσκολο για αυτούς. Εμείς έχουμε αυτό το δύσκολο για αυτούς το έχουμε εύκολο. Και το δύσκολο που είναι για αυτούς το έχουν κάνει εύκολο πουλάνε τη χώρα τους. Και εμείς αυτό το πιο απλό το έχουμε κάνει δύσκολο. Πώς πουλάμε αυτό το εύκολο κομμάτι. Αυτή την ωραία χώρα, το εύκολο δηλαδή, που το έχουμε, δεν μπορούμε να το πουλήσουμε. Καθυστερούμε. Τέσσερις μήνες επιτρέπεται η Κρήτη να έχει τερισμό τέσσερις μήνες. Να σταματάνε τα αεροπλάνα να έρχονται στην Κρήτη τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοέμβρη. Που θες 600 και 500 ευρώ να έρθει από την κεντρική Ευρώπη στην Κρήτη. Τι γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να κάτι συζητηθούν, να μπουν στο τραπέζι τη συζήτηση. Με σοβαρούς ξενοδόχους στην Κρήτη, γιατί υπάρχουν και σοβαροί ξενοδόχοι στην Κρήτη. Και υπάρχουν μονάδες που με λίγα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν και να φέρουν τουρισμό. Δηλαδή, ο γαστρονομικός τουρισμός και προορισμός, γαστρονομικός προορισμός στην Κρήτη πρέπει να πουληθεί. Και αυτό δεν έχει εποχή. Εσύ ίσα ίσα. Βέβαια, να φύγει ο εγωκεντρισμός λίγο και να. Νομίζω ότι η κριτική και να υπάρξει συνεργασία. Νομίζω ότι η κριτική αυτή τη στιγμή είχαν επαναπαυθεί. Υπήρχε ένα πανέμορφο νησί που πούλαγε ένα κομμάτι στον τουρισμό. Εκεί επαναπαύθηκαν. Εκεί έμεινε πίσω. Τώρα βλέπουμε πόσο απαραίτητη προϋπόθεση και ανάγκη είναι αυτά να αλλάξουν. Όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά και την Ελλάδα. Ειδικά τώρα που η διατροφή γίνεται και λίγο ύποπτη. Κανείς δεν ξέρει τι τρώει. Όταν στηρίζεις την οικονομία σου σε έναν τουρισμό, και ο τουρισμός δεν είναι καλό πακέτο, πρέπει να βελτιωθεί, mm-hmm. και όταν στηρίζεις την οικονομία σου στην οικοδομή, έχεις τελειώσει. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Πρωτογενής τομέας πρέπει να βοηθηθεί. Πρέπει να αλλάξουν οι προτεραιότητες. Έτσι. Πρέπει να βελτιώσουμε την Κρήτη. Πώς φτάνει ο Κεντροευρωπαίος στην Κρήτη. Ή στα Μετέωρα να κάνει θρησκευτικό τουρισμό. Ή στην Πάτμο. Πάτμος δεν έχει αεροδρόμιο. Μιλάμε να κάνουμε θρησκευτικό τουρισμό. Πώς θα τον κάνουμε. Εγώ αγάπησα την Κρήτη. Όταν με πήραν κάποιοι άνθρωποι και πήγανε μέσα στην Κρήτη. Άρχισα να την αγαπώ ακόμα περισσότερο. Όταν έφτασα στην Νότια Κρήτη. Άρχισα να τρελαίνομαι. Θα είδα τα φαράγγια της, γιατί τη Σαμαριά ήξερα. Δεν ήξερα και κανένα άλλο. Όταν είδα τα άλλα φαράγγια. Έχει πολύ πράγμα. Άρχισα να παλαβώνω στην Κρήτη. Και γι' αυτό έχω δηλώσει κατ' επιλογή κριτικός. Άμα ζω 70 μέρες και 80 μέρες το χρόνο στην Κρήτη. Κάτι παθαίνει ο κόσμος όταν έρχεται στην Κρήτη όμως, έτσι. Πέρα από την Κρήτη, και να πιάσουμε λίγο ένα άλλο κομμάτι πριν πούμε και σε ποιους απευθύνεται το συγκεκριμένο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί αυτές τις μέρες. Ναι, αυτό πρέπει να το πούμε τώρα για να βοηθήσουμε και τη σχολή. Να το διευκρινίσουμε. Θέλω να τοποθετηθείτε λίγο στο θέμα εκπομπές μαγειρικής τουλάχιστον 2-3 κάθε κανάλι, ειδικά φέτος. Βοηθάνε σε κάτι. Υπερδεύουν πολύ το πόσο. Τελικά. Καταρχήν, ο κάθε τηλεθεατής πρέπει να έχει ένα κριτήριο. Τι είναι αυτό που βλέπει. Από αυτές τις εκπομπές που μου αναφέρατε, μια και σε μένα γίνεται η ερώτηση, σας λέω ότι οι περισσότερες είναι για κακές. Να γεμίζουν τηλεοπτικό χρόνο. Πιθανώς. Mm-hmm. Μόδα. Κάτι που στην Ελλάδα γίνεται μόδα, αρχίζει μια ιστερία. Θα κάνει το πικ του και θα πέσει. Θεωρείτε ότι μπορεί αυτή η ιστερία να κάψει το κομμάτι μαγειρική? Όχι. Γιατί ένας συνειδητοποιημένος καταναλωτής δεν ασχολείται με κάποιους που λένε ότι είναι μαγείρι χωρίς mm-hmm. να είναι. Να το μπερδέψει λίγο το θέμα, να μην ξέρουμε τι φτιάχνουμε στο τέλος. Όχι. Στην αρχή μπορεί, όχι. Αλλά μετά όχι. Δεν θα ξεκαθαρίζει. Όχι. Ήταν σαν τα πρωινάδικα. Πόσο μήνα άλλωστε πια. Θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πόσο μήνα. Ευελπιστούμε. Όχι, θα ξεκαθαρίσει. Σας θυμώνει όλη αυτή η ιστερία? Όχι, δεν με θυμώνει. Δεν είναι μόνο η ιστερία. Κάποτε είχαμε ιστερία σε άλλα πράγματα. Ξέρω, ο Έλληνας όταν καταπιάνεται με κάτι,
Το στίβει. Και μετά το πετάει. Ναι. Το βγάζει άκρη. Τουλάχιστον να βγουν μερικοί μάγειροι από αυτήν την ιστορία. Αλλά... Το θέμα δεν είναι να βγουν καλοί μαγείροι. Το θέμα δεν είναι ότι χρειάζονται καλές σχολές. Χρειάζεται ένα κράτος. Ξαναγυρίζουμε. Συνταγογράφηση εθνικής κουζίνας. Ξαναγυρίζουμε. Εκεί κουμπώνουν όλα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί ξεκινάνε. Δηλαδή για να πω τα πράγματα για το λόγο που είμαστε εδώ. Εδώ ήρθαμε γιατί καταρχήν έχεις να πάρεις από την Κρήτη πάρα πολλά προϊόντα, οπότε σου ανοίγει την όρεξη, τη διάθεση, το μυαλό να παράξεις συνταγή. Είναι πηγή έμπνευση. Οπότε γύρω από αυτό θα είναι το τρίμηνο, γύρω από τα κριτικά προϊόντα, αποκλειστικά. Τώρα κάτω ένα κορίτσι που με έβαψε, μου είπε ότι από τη συνταγή μου άρχισε να τρώει φάβα. Βλέπετε λοιπόν τη δύναμη της καλής συνταγογράφησης και όχι της κακής. Η Ειρήνη μου το έπεσε τώρα, πριν από ένα τέταρτο που ήρθαμε στο κανάλι σας, στην εκπομπή σας. Μου είπε ότι τρώει φάβα, ενώ τη μισούσε, δεν ήθελε να τη βλέπει, από μια συνταγή δική μου. Τώρα τη διάβασε σε έντυπο, την είδε στην τηλεόραση, δεν έχει σημασία. Αυτή τη συνταγή την ξαναδείξαμε σήμερα. Και τη δείξαμε με σαλιγκάρια. Φάβα με σαλιγκάρια. Ναι, φάβα με σαλιγκάρια. Ωραία. Που είναι... Ούτε ο νους μας τη χωράει, έτσι, προσέχτε, που είναι, προσέχτε, τα σαλιγκάρια είναι από μια εξαιρετική εταιρεία, που είναι έτοιμα στο βαζάκι, που απλά τα παρασκευάζει μια ελαφριά συνταγή και τα στρώνεις πάνω στη φάβα. Δυστυχώς σας φέραμε εικόνες να δείτε. Αύριο σας προσκαλούμε και όμως. Και μας προκαλείτε. Είναι κυρίως, καλά το είπατε. Να έρθετε να τραβήξετε δύο πιάτα τρία. Και να δείτε τι ακριβώς γίνεται και πόσο ωραία δουλειά γίνεται. 21, 22 και 23. Στο Καλδέρα Κρέτα Παραντάις. Αύριο. Σε ποιους απευθύνεστε. Απευθύνεστε μόνο σε επαγγελματίες. Στους σοκολατοφάγους. Απευθύνεστε, είστε ανοιχτοί γενικότερα στο κοινό και σε όσους... Νομίζω ότι ο Δημήτρης θα απαντήσει. Συγγνώμη, πώς το πας αυτό. Σοκολάτα με ελαιόλαδο. Πώς γίνεται αυτό. Αυτό ο Χρονόπουλος θα το πει. Εξαιρετικό. Σοκολάτα με ελαιόλαδο. Σοκολάτα με ελαιόλαδο. Μπορείς να κάνεις ένα σοκολατάκι, βέβαια, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα τα οποία δυστυχώς, ελληνικά προϊόντα, τα οποία δυστυχώς δεν τα χρησιμοποιούμε καν. Στη ζαχαροπλαστική, αστάχμως στο ντουλάπι μας και το ελαιόλαδο ταιριάζει, είτε σκέτο ελαιόλαδο, μια καλή ποιότητα ελαιόλαδο, είτε να το έχουμε αρωματίσει με κάποιο βότανο που δόξα τω Θεώ έχουμε πάρα πολλά. Και το χαρουπόμελο και το χαρουπάλευρο και πάρα πολλά προϊόντα. Μπορείς να συνδυάσεις με τη σοκολάτα και όχι μόνο. Και να βγάλεις εξαιρετικές γεύσεις, εξαιρετικά αρώματα. Είναι αυτό αρώματα, που ζούμε στον παράδεισο και εμείς φλερτάρουμε με επισκέψεις στην κόλαση. Έτσι. Ακριβώς. Αυτό είναι αυτό που λέγαμε. Και αυτό που λέει ο Λευτέρης. Ότι δεν έχει υπάρξει συνταγογράφηση πρώτον και δεύτερον δεν έχουμε εκμεταλλευτεί τα προϊόντα τόσο της Κρήτης και γενικότερα στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε το πιο νόστιμο και αρωματικό κάστανο που υπάρχει και να μην έχουμε αλεύρι από αυτό. Και να πρέπει εγώ για να φτιάξω ψωμί με κάστανο να πρέπει να πάρω από την Ιταλία. Ορίστε, να τα πεις αυτά στους συγχωριανούς σου που έχετε τα καλύτερα κάστανα και δεν τα εκμεταλλεύεστε. Δεν μπορεί να έχουμε το καλύτερο χαρούπι και το χαρουπάλευρο ή το χαρουπόμελο να μην έχει πάει παντού. Είναι απαράδεκτο. Έχεις δίκιο. Κύριε Λιβαδιδάκη, ένα τριήμερο είναι αυτό. Ειλικρινά, αν θέλουμε να παντρέψουμε όλα αυτά, όλη τη συζήτηση, η ουσία είναι ότι όταν έχεις καταξιωμένους σεφ, οι οποίοι έχουν δουλέψει σε τέτοια επίπεδα και δουλεύουν. Και ειλικρινά, ακούς τον κύριο Λαζάρου και τον κύριο Χρονόπουλο, και μας μιλάνε για τα προϊόντα της Κρήτης. Έτσι, με τέτοιο θαυμασμό. Με τέτοιο, και πιστέψτε με, ξεκίνησε πρώτα, ο κύριος Λαζάρου είπε πρώτα με Πειραιώτης και μετά με Κρητικός. Αυτό που ξεκίνησε να λέει, ότι γυρίζει όλη την Κρήτη και υπάρχει αυτός ο παράδεισος. Από εκεί και επειδή πιστεύουμε πάρα πολύ ότι είναι θέμα παιδείας, γιατί πιστεύω ότι όλα αυτά που λέμε πολλοί κόσμος τα αντιλαμβάνεται, είχαμε τη τιμή να κάνουμε αυτό το σεμινάριο, το οποίο γίνεται στο Κρέτα Παραντάις, εκεί που είναι η εγκαταστάσεις της σχολής, και απευθύνεται σε επαγγελματίες. Αύριο το Σάββατο, από τις 2.30 ώρα μέχρι 3.30, είναι ανοιχτό στο κοινό. Α, πολύ ωραία. Θα γίνει ένα show cooking, πάλι με παραδοσιακά προϊόντα, και θα έχουμε την ευκαιρία το κοινό να γνωρίσει. Ο κόσμος να γνωρίσει τις γεύσεις αυτές. Επειδή είπαμε και πριν ότι είναι θέμα παιδείας, ένα τριήμερο νομίζω δεν είναι αρκετό. Ακριβώς. Πόσα τριήμερα έχετε σκοπό να κάνετε είναι το θέμα. Ο κύριος Λαζάρου και ο κύριος Χρονόπουλος, υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο
έτσι, να κάνω πολλά τρίμερα. Mm-hmm. Και πολλές, αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή, να ναι. Αλλά θα γυρίσω λίγο για τα παιδιά της σχολής. Yeah. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή είπατε και για τις τηλεοράσεις, να εξηγούμε στα παιδιά ότι ένας σωστός σεφ δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις στη τηλεόραση. Έτσι. Εμείς τουλάχιστον στη σχολή, δεν σας κρύβω ότι όταν έρχονται με τους γονείς τους, πριν γραφτούν στη σχολή, τους λέμε ξεκάθαρα τι είναι το επάγγελμα, πόσο απαιτητική είναι η δουλειά, πρέπει να ξέρεις σε βάθος τα υλικά. Έτσι. Και το σημαντικότερο, το οποίο εμείς είναι η φιλοσοφία μας και η κουλτούρα της σχολής, είναι πρέπει να είσαι πρώτα, όσο σε επίπεδο να φτάσεις γαστρονομικό, πρέπει να είσαι άνθρωπος. Θα πω ένα παράδειγμα εδώ. Θα πω ένα παράδειγμα. Πήγαμε με τα παιδιά στην Αθήνα και στην εκδρομή, έτσι, στη Χορέκα, και πήγαμε και είχαμε τη τιμή ο κύριος Λαζάρου να μας φιλοξενεί στο Βαρούλικο. Τι να σου πω, παιδιά, ότι ο άνθρωπος καταρχήν χαιρέτησε, όταν τα που πήγαν τα παιδιά, οι φοιτητές, τους χαιρέτησε έναν-έναν, τους εξηγούσε τις συνταγές. Έτσι, ο κύριος Χρονόπουλος όλη μέρα, τώρα 2-3 μέρες μαζί τους να τους εξηγήσει. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο ωραίο παράδειγμα. Έτσι. Και όταν έχεις αυτούς τους ανθρώπους που έχουν φτάσει σε τόσο υψηλά επίπεδα, πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχουν, έχουν το όραμα, αλλά όλα ξεκινάνε από το σχολείο. Εμείς έχουμε προτείνει και θα κάνουμε, και έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε και στο Δήμο εδώ. Θα κάνουμε προβολές δηλαδή, για το κοινό ελεύθερο, έτσι, γιατί πρέπει να βγεις μπροστά στον κόσμο, να τα πεις αυτά. Έτσι. Ναι. Με το Δήμο ετοιμάζονται πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, και είμαστε πάντως, πολύ χαρούμενοι που είναι στην παρέα μας. Δηλαδή, δεν το ζητάμε. Είναι... Έχω μια απορία. Mm-hmm. Αφού η δουλειά είναι τόσο απαιτητική, έχει τέτοιο βάθος. Αγάπη, χρειάζεται αγάπη και πάθος για να την κάνεις. Πώς βγαίνει ένας μάγειρας κακός? Δηλαδή, τι είναι αυτό που θα κάνει ένα μάγειρα κακό και θα του πεις, αγόρι μου, εντάξει, κορίτσι μου, κοπέλα μου, πηγαίνεις. Μισό λεπτό. Να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Ένα στρατός έχει στρατηγούς και φαντάρους. Μάλιστα. Έτσι. Το ίδιο είναι και η κουζίνα. Δεν μπορεί όλοι να γίνουν αρχιμάγειροι. Κάποιοι είναι και μάγειροι, κάποιοι είναι και μέτριοι μάγειροι. Ή πρέπει να περιμένεις και τον χρόνο σου. Έτσι. Από την άλλη, δεν είναι δυνατόν να θες να λέγεσαι σεφ με 6 μήνες σχολείο. Έτσι, κανόνας. Δηλαδή αρχιμάγειρας. Το σεφ αυτό είναι. Αρχιμάγειρας με 6 μήνες σχολείο. Οπότε όλα κρίνονται δεν σε βάθος χρόνο. Έτσι. Από την άλλη, δεν μπορείς να γίνεις καλός μάγειρας, όπως δεν μπορείς να γίνεις καλός ηλεκτρολόγος, καλός υδραυλικός, καλός λογιστής, δικηγόρος, γιατρός, αν δεν αφιερώσεις ένα κομμάτι του εαυτού σου στο επάγγελμά σου. Έχει σημασία είσαι μάγειρας ή γιατρός. Είναι πώς δουλεύεις αυτό το επάγγελμα και πώς το αγαπάς και πόσο ταγμένος είσαι. Να πω και τη δυσκολία αυτού του επαγγέλματος. Όταν εσείς διασκεδάζετε, εμείς εργαζόμαστε. Όταν η οικογένεια του μάγειρα κοιμάται στο σπίτι, εκείνος είναι εργαζόμενος. Όταν πηγαίνει στο σπίτι του στη 1,5 ώρα και στις 2 τη νύχτα, όλοι κοιμούνται. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι το κορίτσι μου έγινε τόσο. Πάντα έλεγα ότι το κορίτσι μου έγινε τόσο. Γιατί πήγαινα στο κρεβάτι και το βρίσκα. Κοιμισμένο. Και κάθε χρόνο ή κάθε 6 μήνες έλεγα ότι μάκραινε. Και πάντα έλεγα σε καμιά συνέδρια, ρωτάγανε τι κάνει η κόρη σου ή η κόρη σου. Και έλεγα, εγώ από η μικρή έχει γίνει τόση, ρε παιδί μου. Και μου λέει η γυναίκα μου, ξέρει, όχι τόση, τόση. Αυτό που σας λέω είναι γεγονός. Είναι σκληρή δουλειά. Κάποιοι θα νόμιζαν ότι μαχύνατε. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν είσαι ταγμένος σε αυτή τη δουλειά, καλύτερα να μην την κάνεις. Εκεί λοιπόν έχει να κάνει με τον κακό μάγειρα. Δεν είναι ταγμένος να κάνει αυτή τη δουλειά. Όπως δεν μπορεί να είναι και καλός υδραυλικός. Και θα μπορούσε να είναι. Αν δεν το αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν θα το κάνεις ποτέ και σωστά. Θα μπορούσε να είναι, αν υπήρχε, ξέρω εγώ, μια αξιολόγηση διαφορετική στο σχολείο μας και ένας προσανατολισμός. Εκπαιδευτικός προσανατολισμός, θα μπορούσε να του είχε βρει το επάγγελμα χωρίς να ταλαιπωρείται. Ο άνθρωπος πρέπει να ήταν ταγμένος για λογιστής. Το ότι τον κάναμε μάγειρα. Καλά, αυτό είναι βέβαια μια άλλη κουβέντα και πάρα πολύ μεγάλη που πονάει πάρα πολύ. Από προσανατολισμό. Και νομίζω ότι και για πολλά χρόνια ακόμα δυστυχώς. Βλέπετε ότι δεν είναι κακός μάγειρας, δεν είναι κακός μάγειρας, δεν είναι ορεξάτος. Και αυτός που στη δουλειά του δεν είναι ορεξάτος, ουσιαστικά κακό κάνει. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας πιέζει επικίνδυνα, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι 21, 22 και 23 στον Καλδέρα Κρέτα Paradise θα πραγματοποιείτε ένα τριήμερο σεμινάριο υψηλής γαστρονομίας με κριτικά προϊόντα, με πολλά μυστικά παραδοσιακής κουζίνας και ζαχαροπλαστικής και μαγειρικής.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Πολύ, και να ευχηθούμε να σας έχουμε ξανά και στο νησί μας και στην εκπομπή μας πολύ σίγουρα. Σύντομα. Το μόνο σίγουρο. Το νησί είναι σίγουρο. Εντάξει, ζωή του Κόκορα. Εντάξει, ευχόμαστε και στην εκπομπή. Είναι έρθει η εκπομπή σε εσάς για να σας δούμε και επί το έργο. Και κάποια στιγμή που θα ξαναβρεθούμε να γίνει και επιτέλους η εθνική συνταγογράφηση. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση γιατί θα βοηθήσει και τους επαγγελματίες και την Ελλάδα και τους παραγωγούς και την οικονομία. Έτσι. Όλοι κερδισμένοι θα βάλουμε. Πρέπει αυτό. Να κερδίσουμε από αυτό το στοίχημα που έχουμε βάλει ότι η Ελλάδα θα αντέξει. Έτσι. Μακάρι, μακάρι όλα να πάνε κατευθείαν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.